Τι έμφυα σου ήρθε να πληρώσει. 6.000 ευρώ. Τι σου είπε πολιτικό, μην πει το όνομά του. Τι σου είπε πολιτικό, να ακολουθεί το παράδειγμά του. Ποιο ήταν το παράδειγμά του. Να το πουλήσει. Τη είπα να πουλήσει το σπίτι, κύριε. Είναι όλα τα χρέη που μου έχουν αυτό έρθει. Αυτό τη λέτε. Πόσα παίρνει το μήνα, πε το ευθέω πόσα παίρνει το μήνα. Δεν αναφέρεται αυτό. Καθαρά, πόσα παίρνει. 560 ευρώ. 560 ευρώ και πρέπει να πληρώσει πόσο έμφυα. 1.600 τώρα. Συν όλα αυτά μαζευτήκαν, σου λέω 6.000 ευρώ. Σ' αγαπώ και σε εκτιμώ που δέχεσαι να βγάζει αυτά τα στοιχεία στον αέρα για να αντιληφθούν ότι ο προγραμματισμό ο δικό σου δεν έχει καμία σχέση με τον προπολογισμό του κράτου. Παπαδάκη. Αυτό είναι, κύριε Παπαδάκη. Είναι η μέση Ελληνίδα αυτή. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, έχουμε πει ξεκάθαρα. Στον ίδιο κόσμο ζούμε. Έτσι το ξέρω. Στον ίδιο κόσμο. Ότι στον ξέρω, κύριε Παπαδάκη. Στον έμφυα υπάρχουν πραγματικά αδικίε οι οποίε πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή. Το πότε. Το πότε μπορούμε να το εξαγγείλουμε ή να το προσδιορίσουμε ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει και η ελληνική διοίκηση να το φτιάξει. Έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλες αστοχίες σε αυτό το επίπεδο. Αλλά κύριε Ρίγα, κατηγορείτε εμάς ότι κάνουμε διαπιστώσεις, ναι. Ενώ εσείς κυβερνάτε. Ναι. Κάνετε διαπιστώσεις. Δεν κάνετε διαπιστώσεις. Δεν κάνετε διαπιστώσεις. Απλώς σε μια κοινωνία γονατισμένη. Τη πουλάτε ελπίδα, γιατί η οποία δεν πρόκειται γιατί να. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το δεν λέτε. Πρόκειται τίποτα να μπορέσετε να κάνετε. Λέτε, κάνετε γιατί λάθος. Δεν, μπορεί δεν κάνετε εσείς, κύριε Ρίγα. Δεν κάνετε εσείς. Και δεν κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, κύριε, δηλαδή να πάρετε κύριε, χρήματα από εκεί που υπάρχει. Είναι άνισος ο αγώνας ανάμεσά μας. Γιατί εμείς εφαρμόζουμε μια πολιτική σκληρή αλλά συγκεκριμένη. Η οποία εκπροσωπεί κάποια συμφέροντα αυτή η πολιτική. Η οποία εκπροσωπεί κάποια συμφέροντα, κύριε Ρίγα. Και έχετε φοροαπαλλαγές για κάποιους. Εσείς εκπροσωπείτε. Απαλλάσσετε τους πάντες, αλλά δεν μας λέτε. Εμείς τους πάντες. Δεν το λέτε. Ίσα-ίσα. Έχουμε γίνει ιδιαίτερα δυσάρεστοι. Μιλάτε για φορολόγηση πάνω από 500.000. Ιδιαίτερα δυσάρεστοι έχουμε γίνει. Δεν έχετε γίνει. Το ξέρετε πολύ καλά. Προσπαθείτε να χαϊδέψετε αυτιά. Καλά, και δυστυχώς. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ελπίζω να μην τα βρείτε μπροστά σας. Αν νομίζετε ότι θα αφήσουμε εμείς τους συνανθρώπους μας να πεθαίνουν και να ζουν χωρίς ρεύμα. Ούτε εμείς αυτό που λέω. Μην το διανοήσετε. Απολύτως. Ένας. Τι λέτε εσείς. Λέω ότι και επαυξάνω ότι αυτό το οποίο πουλάει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία είναι παραμύθια που καθιστούν τον Βαρόνο Μιχάουζεν, το έχω ξαναπεί, να είναι μαθητής του νηπιαγωγείου έναντι αυτών των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και του αρχηγού του. Διότι όλο αυτό. Μιχάουζεν, κυρία Πατριανάκου, ξέρετε τι ήταν. Ελπίδα. Αυτοί που μας έλεγαν ότι θα βγούμε στις αγορές το 12, αυτοί που μας είπαν δεν ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτούς. Όχι, εσείς τα λέγατε. Εσείς τα λέγατε. Ο κύριος Τουρνάρας μας έλεγε το φθινόπωρο του 13. Έτσι. Πώς βγήκαμε. Βγήκατε και μπήκατε. Βγήκατε και μπήκατε. Ως βρεγμένη, ως βρεγμένες γάσεις. Ως βρεγμένες γάσεις. Αυτό που σας λέω. Εγώ ξέρω τι λέω. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω. Θα καταργήσουν το μνημόνιο. Και λέγατε τρεις φορές μας είχετε πει ότι θα κοιτάξετε το χρέος και θα γυρίζουν την πλάτη. Δεν θέλετε να βγούμε από το μνημόνιο. Θα ήθελα και να προσγειωθούμε για να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Να σας δείξω αμέσως. Αμέσως σας ενδιαφέρει. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία...